This election right here is a fight for the future. Yeah. It is a fight for the future. And it is a fight for freedom. And that includes the fundamental freedom of a woman to be able to make decisions about her own body and not have her government telling her what to do. Το δυνατό της χαρτί για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και το δικαίωμα στην άμβλωση παίζει Κάμαλα Χάρις κόντρα στον Ντόναλντ Τραμπ. Στην ομιλία της στην Τζόρτζια καταχειροκροτήθηκε. One does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree. The government should not be telling her what to do. If she chooses, she will talk with her pastor, her priest, her rabbi, her imam. But it should not be the government or Donald Trump telling her what to do with her body. Η υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ με τους Δημοκρατικούς ανέφερε πως μία στις τρεις γυναίκες στην Αμερική ζει σε πολιτεία όπου απαγορεύονται οι αμβλώσεις. And now in more than 20 states we have Trump abortion bans. It is immoral. Here I've talked with women around our country and the people who love them. Women are being denied care during miscarriages. Some only being treated once they develop sepsis. Την ίδια ώρα σχόλιο για τις αμερικανικές εκλογές έρχεται και από τη Ρωσία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ να σχολιάζει τη δήλωση Πούτιν ότι η Μόσχα υποστηρίζει την Κάμαλα Χάρις. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει καλή αίσθηση του χιούμορ, αστειεύεται συχνά κατά τη διάρκεια των δηλώσεων και των συνεντεύξεων που παραχωρεί. Στις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις φαίνεται πως η Κάμαλα Χάρις έχει το προβάδισμα σε πολιτείες κλειδιά. Δημοσκόπηση του CNN δίνει προβάδισμα 4 ποσοστιαίων μονάδων στην Κάμαλα Χάρις για την κρίσιμη πολιτεία της Πενσιλβάνια.